Καλησπέρα σας. Μαζί σας και σήμερα το Ανάδειξέ το για να σας κρατήσει συντροφιά και να σας ενημερώσουμε τα ενδιαφέροντα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί με τη θεματολογία. Είμαστε εδώ μαζί με τη Μαρίνα Γιώτη. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα. Η στιγμούλα συνεχίζει και είναι και δυνατή από τις εκδόσεις Διόπτρα όμως αυτή τη φορά. Και συνεχίζει και από την πορεία ωραία έτσι, εικονογράφηση με τα ματάκια και τα σχετικά. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν ξαναχτυπά, πες μας τώρα για την περιπέτειά της. Ναι, έχει μπει σε νέες περιπέτειες τώρα. Το πρώτο βιβλίο μου μιλούσε για τη στιγμούλα ότι είναι μοναδική. Μας έδειξε για τον κύκλο του νερού, πώς άλλαξε η στιγμούλα σε όλη αυτή τη διαδικασία και πώς κατέληξε να καταλάβει ότι στον κόσμο αυτό όλοι είμαστε μοναδικοί και όλοι έχουμε να προσφέρουμε. Στο δεύτερο βιβλίο, η στιγμούλα συνεχίζει το ταξίδι της, περνάει πολλές φάσεις πάλι για τον κύκλο του νερού, αλλά ανακαλύπτει ένα χωριό που είναι μαραμένο, δεν έχει καθόλου νερό. Και προσπαθεί να το βοηθήσει. Ψάχνει να βρει το λόγο γιατί δεν υπάρχει νερό σε αυτό το χωριό. Καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι δεν εκτιμούσαν το νερό, το σπαταλούσαν. Βλέπουμε όλο αυτό το οικολογικό κομμάτι που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά για το πόσο κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε που είναι πολύτιμα. Γενικότερα και το νερό και άλλα. Και στο τέλος προσπαθεί να βοηθήσει. Έχει δύναμη από μόνη της, θέλει να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί θέλει να σπάσει ένα φράγμα που υπάρχει. Προσπαθεί μόνη της, δεν μπορεί. Και με τη βοήθεια των αδελφών της, των άλλων από τις σταγόνες που αποφασίζουν ξαφνικά να τη βοηθήσουν, σπάνε το φράγμα και δίνουν το πολυπόθητο νερό στο χωριό. Και η ουσία είναι αυτή, ότι κάποια πράγματα που δεν εκτιμάμε, πώς θα τα εκτιμήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν χάνουμε κάποια πράγματα πώς θα πρέπει να τα εκτιμάμε και τέλος πάντων όλοι έχουμε δύναμη αλλά είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε μαζί. Ισχύει η ενώση, αυτή είναι η ουσία. Κάνεις πάλι πρακτική το θέμα της χρήσης του νερού, έτσι δεν είναι? Το νερό είναι το όχημα, η σταγόνα είναι το όχημα μέσα από το οποίο θέλω να περάσω και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε για νομαδικότητα το δεύτερο βιβλίο περισσότερο. Αλλά επειδή τα παιδιά κάνουν τον κύκλο του νερού, μιλάνε για το νερό πολύ και στο νηπιαγωγείο και πρώτη και δευτέρα δημοτικού, το οποίο αφορά το βιβλίο. Όσο να είναι, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω αυτό το όχημα για να πω τα πράγματα που θέλω να περάσω εκείνα. Ποιες είναι οι ανθρώπινες συνήθειες που θες έτσι να θίξεις μέσα την ιστορία σου, συνήθειες ως προς τις συμπεριφορές? Σίγουρα, η συμπεριφορά που έχουμε απέναντι στους φυσικούς σπόρους είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά και επίσης το πώς να ερχόμαστε και να δουλεύουμε μαζί. Να καταλαβαίνουμε ότι όταν είμαστε και δουλεύουμε παρέα, μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι η συνέργεια είναι κάτι που λείπει στην Ελλάδα, που λείπει στους Έλληνες. Έχουμε μάθει να είμαστε πολύ δυνατές προσωπικότητες, δυνατοί από μόνοι μας, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι όταν έρθουμε μαζί με τον άλλον μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και πιστεύω αυτές είναι οι ηλικίες στις οποίες πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε αυτό το πράγμα της συλλογικότητας. Και ουσιαστικά και αυτό το μήνυμα λοιπόν. Αυτό είναι τώρα η επόμενη ερώτηση που ήθελα να πω για την οξία της ομαδικότητας που θίγει στην ιστορία. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι και στο πρώτο βιβλίο είχες πάλι διδακτικό χαρακτήρα, έτσι δεν είναι? Πώς το επιλέγεις, με ποιο κριτήριο σκέφτεσαι ότι θα βάλω το τάδε στοιχείο και το τάδε μήνυμα που θέλω να περάσω στα παιδιά? Έχει να κάνει με το τι θα ήθελα να διδάξω την κόρη μου. Η κόρη μου τώρα είναι 6 χρονών. Οπότε σκέφτομαι τι θα ήθελα να της πω, πώς θα μπορούσα να της το πω και ψάχνω απλά λόγια για να περάσω σημαντικές έννοιες και αξίες. Οπότε αυτό είναι το κριτήριο. Η στιγμούλα και η σταγόνα και το νερό μου έχουν δώσει ένα υπέροχο όχημα που έχει πάρα πολλές ερμηνείες και λέει πολλά και σε μικρούς και σε μεγάλους. Αλλά παραμένει αυτό το όχημα. Αυτό που θέλω να περάσω είναι αυτό το νόημα της ομαδικότητας, μοναδικότητας. Και αν έχει και συνέχεια στιγμούλα, θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Σίγουρα θα βγάλεις κάτι άλλο εκτός από τη στιγμούλα το επόμενο. Ιστορίες λοιπόν και τα παραμύθια με διδακτικό περιεχόμενο, πάμε σε αυτό πάλι, μπορούν όντως να τελέσουν θετικά στην ανατροφή των παιδιών? Θεωρείς δηλαδή ότι μέσα από ένα τέτοιο παραμύθι ο άλλος, ωραία, θα το διαβάσει το παιδί, ας μην το συζητήσει με τη μαμά και τον μπαμπά, τελικά λες θα μπορέσει αυτό που έμαθε από εκεί να το κάνει πράξη? Θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε πολύ και να εξηγήσουμε πολύ δύσκολες έννοιες στα παιδιά. Αν μπορούμε να το πούμε με απλά λόγια και από πολύ μικρές ηλικίες.
Οπότε, ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να τους περάσουμε πράγματα. Επειδή τα παιδιά διαβάζουν και επαναλαμβάνουν τις ιστορίες, έρχονται ξανά σε επαφή με αυτά τα που θέλουμε να τους περάσουμε, αυτή την ιστορία και τα νοήματα. Οπότε, δεν είναι το διαβάσαμε μια φορά, το βάλαμε στην άκρη, το ξαναδιαβάζουμε. Έχω ακούσει πάρα πολλούς γονείς που είπαν πως αγαπήσαν το βιβλίο, πως το διαβάζαν ξανά και ξανά. Οπότε, η επανάληψη σίγουρα βοηθάει. Αλλά πέρα από αυτό, έχω δει ότι και τα παιδιά ταυτίζονται με τη στιγμούλα πάρα πολύ. Και γι' αυτό υπήρξε και το δεύτερο βιβλίο. Επειδή πήγε πάρα πολύ καλά το πρώτο, είδα ότι με σταματάγανε στον δρόμο. Επειδή είχα κάποια παρουσίαση, ειδικά στην επαρχία, με σταματάγανε στον δρόμο και λέγανε «Είστε κυρία που έγραψε στιγμούλα». Και ταυτίζονται τα παιδιά με αυτό. Και βλέπω και στις παρουσιάσεις πόσο ταυτίζονται. Γιατί κάνουμε ένα παιχνίδι μετά διαδραστικό, στο οποίο λέμε ότι είμαστε στιγμούλες και περνάμε όλο τον κύκλο του νερού και όλες τις περιπέτειες μαζί τους. Και βλέπεις τα παιδιά πόσο θέλουν να παίξουν το χαρακτήρα και καταλαβαίνουν πάρα πολλά περισσότερα από ό,τι εμείς νομίζουν θα καταλάβουν. Άρα τελικά εμπεδώσανε το όλο νόημα της στιγμούλας, αφού κάνετε αυτό το διαδραστικό και το παίζουν σαν χαρακτήρες. Το εμπεδώσαν και μετά παρακάτω θα πούνε ότι έμαθα το τάδε πράγμα. Άρα πρέπει έτσι να φερθώ. Πήγε για τη συλλογικότητα τώρα. Θεωρώ ότι δεν το λένε έτσι, γιατί δεν είναι κάποιες ηλικίες που μπορούν να πούνε έμαθα αυτό, αλλά το κάνουμε με την συμπεριφορά τους. Πολλές φορές έχω ακούσει παιδάκια το που λένε, βλέπουν τις σταγόνες στο τζαμ και λένε στιγμούλες σε μένα. Ή το κάνουν στους γονείς μου. Έχουν πει διάφορες ιστορίες για το πώς τα παιδιά όλα αυτά που μάθανε τα βγάλαν στη συμπεριφορά τους και στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο. Και αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Θεωρώ ότι μπορείς να του μάθεις πολλά πράγματα, όχι με ένα διδακτικό τρόπο στο δάχτυλο και λέγοντας τα παιδιά πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να προσέχετε το νερό. Αλλά περνώντας μια ιστορία, περνώντας το έμεσα και κάνοντας να καταλάβουν περισσότερο και να το κάνουν κομμάτι τους παρά να το διδάξουμε κουνώντας το δάχτυλο. Άρα μιμούνται ότι κάνει στιγμούλα, αφού θεωρούν τον εαυτό τους στιγμούλες. Ναι, έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μια και η στιγμούλα λοιπόν είναι τόσο δυνατή, πώς μπορεί και ο κόσμος να ενημερωθεί για τις παρουσιάσεις επόμενες και τις συναντήσεις που κάνετε? Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, κάνουμε κυρίως για παιδιά. Βέβαια, κάποιες εκδηλώσεις μας έχουν και ένα κομμάτι πιο διδακτικό και για τους γονείς, για το τι σημαίνει βιβλίο και πόσο πρέπει να διαβάζουμε στα παιδιά. Αλλά περισσότερες μας εκδηλώσεις γίνονται για τα παιδιά. Τους διαβάζουμε το βιβλίο, κάνουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι, ζωγραφίζουμε, περνάμε πραγματικά υπέροχα. Έχουμε σε δύο sites, δηλαδή και στο marinagioti.gr αλλά και στο site της dioptra.gr, μπορούν να μπουν μέσα οι γονείς και να ενημερωθούν για το πού θα κάνουμε εκδηλώσεις. Στους επόμενους τρεις μήνες ήδη έχουμε προγραμματίσει γύρω στις 10-15 εκδηλώσεις. Οπότε, και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε μπορούν να μπουν και να ενημερωθούν πότε θα είμαστε κοντά τους. Άρα εκπαιδεύονται και οι γονείς και τα παιδιά. Ακριβώς. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο να περάσεις ένα Σάββατο πρωί με το παιδί σου και να μάθει κάτι και να ζήσει μια εμπειρία. Και πιστεύω ότι είναι και διδακτικό και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Θες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα? Ναι. Να διαβάσω αυτό το κομμάτι το οποίο η στιγμούλα έχει κατέβει στο χωριό, έχει γνωρίσει τα παιδιά του χωριού και καταλαβαίνει ότι έχουν καταλάβει, τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι ότι το νερό είναι πολύτιμο και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Και πάει πάνω στο συννεφάκι να ζητήσει τη βοήθεια των αδελφών της. Λοιπόν, οι κάτοικοι του χωριού έχουν καταλάβει το λάθος τους, ξέρουν πόσο σημαντικές είμαστε, δεν θα μας παταλάνε πια. Μα οι αδερφές της δεν την πίστεψαν. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα σπαταλάνε το νερό, τη ρώτησαν. Όταν χάνεις κάτι, το εκτιμάς περισσότερο. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Θα πάω να τους βοηθήσω. Θα έρθετε? Αλλά εκείνες δεν ακολούθησαν. Έτσι ξεκινάει, αλλά εκείνη με το πείσμα της και με το χαρακτήρα της και με τη δύναμη της θέλησής της αποφασίζει να πάει να βοηθήσει μόνη της παρόλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι και η στιγμούλα είναι δυνατή από μόνη της, απλώς γίνεται δυνατότερη με τη βοήθεια των άλλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Γιώτη από τις εκδόσεις Διόπτρα για τη στιγμούλα είναι δυνατή. SBC σε μια σύνδεση Skype, τη δεύτερη σύνδεση Skype, με τον κύριο Ιωάννη Μίτσιο, σε ένα μυθιστόρημα τρόμου, το κοριτσάκι με τα γυάλινα μάτια, από τις εκδόσεις η Βίσκος. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά είμαι, εσείς? Χαίρομαι. Καλησπέρα σας, φυσικά. Χαίρομαι που σας ακούω και είσαστε κοντά μας. Να πω έτσι λίγο για το βιογραφικό σας, ότι γεννηθήκατε στα Τρίκαλα, εγκατασταθήκατε στην Αθήνα για σπουδές, είστε πτυχιούχος του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ, ενώ έχετε αποκτήσει και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας, ένα διαδρομικό τίτλο σπουδών σε συνεργασία του τμήματος φυσικής με το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ιδίου Πανεπιστημίου.
αποφασίσατε να ασχοληθείτε σχετικά πρόσφατα με τη συγγραφή ιστοριών thriller, κάτι το οποίο δεν το είχαμε ούτε εμείς ξανά στην εκπομπή, άρα είναι η πρώτη φορά. Το μυθιστόρημα του φανταστικού αποτελεί ένα καινούριο και ανεξερεύνητο χώρο για σας, με το παρόν βιβλίο να αποτελεί την πρώτη σας συγγραφική δουλειά. Λίγα λόγια λοιπόν και για το βιβλίο. Μια σκοτεινή υπόθεση χωρίς προηγούμενο, μια φιλόδοξη μαθητευόμενη αστυνομικός, ένας δολοφόνος που θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, όταν το πτώμα του ηγετικού στελέχους μιας πολυεθνικής ανακαλύπτεται φρικτά παραμορφωμένο στο ρετυρέ του ξενοδοχείου που διέμενε, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι είδους αρρωστημένο μυαλό θα έφτανε σε τέτοιο σημείο και με ποιο τρόπο. Για την υπαστυνόμο Αγνή Λασκαρίδη, η διαλεύκανση του συγκεκριμένου εγκλήματος θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας της, η οποία μόλις έχει αρχίσει να ξεκινά. Δυστυχώς για εκείνη, το ίδιο και ο αντίπαλος, τον οποίο έχει να αντιμετωπίσει. Καθώς η δράση του παρανοϊκού μυαλού αφήνει μια σειρά από νεκρούς να ποζάρουν σαν αγάλματα σε μουσείο, στο ανελαίητο ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύεται για τη σύλληψή του, έρχεται να προσθεθεί και η μυστηριώδης φιγούρα ενός μικρού κοριτσιού, άμεσα εμπλεκόμενου σε όσα διαδραματίζονται. Κύρια χαρακτηριστικά του, τα μαύρα γυάλινα μάτια. Σύμφωνα με το βιογραφικό σας, είσαστε άνθρωπος λοιπόν των θετικών επιστημών. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε στη συγγραφή? Είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει ως μια καινούρια ανάγκη, σχετίζεται με όλα όσα έχετε κάνει ως τώρα, ή είναι κάτι τελείως ξεχωριστό? Κάτι τελείως ξεχωριστό θα έλεγα. Δεν έχει καμία σχέση με τις σπουδές μου. Μια έμφυτη ανάγκη, πείτε το. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Και αυτός πιστεύω ότι ήταν ο πιο απλός και εύκολος και γρήγορος τρόπος. Πιστεύω ότι κάποιος για να είναι δημιουργικός μπορεί να κάνει κάτι όπως, για παράδειγμα, έναν πίνακα ζωγραφικής, μια κατασκευή με τα χέρια του ή οτιδήποτε τέτοιο. Και εγώ απλώς βρήκα τον τρόπο μου και την κλίση μου, είτε το εκεί. Πώς, μάλλον τι συναισθήματα σε εσάς δημιουργεί κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όταν κάποιος διαβάζει ένα βιβλίο, πρέπει να του προκαλεί κάποιο είδους συνέστημα, οτιδήποτε συνέστημα. Και αυτό είναι που το κάνει και έξω μόνο αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, αν κάποιος συνδέσει τα συναισθήματά του με ένα βιβλίο, με κάτι που έχει διαβάσει, τότε αυτομάτως ίσως όταν αισθάνεται το ίδιο κάποια στιγμή στη ζωή του, να σκέφτεται ότι κάτι τέτοιο αισθάνθηκα διαβάζοντας εκείνο το βιβλίο. Και μάλλον το πέτυχε καλά ο συγγραφέας. Οπότε, εντάξει. Εξηγήστε μας λίγο έτσι την πλοκή για να καταλάβει και ο κόσμος και για να κοιτάξει έτσι να το διαβάσει και με πιο πολύ έτσι θέρμη. Γενικώς, αν θέλετε λίγα λόγια, είναι αυτό το πράγμα που λέμε. Δηλαδή ότι έχουμε μια αστυνομικό η οποία είναι καινούρια στην καριέρα της. Έχει μόλις αποφυτίσει από τη σχολή της αστυνομίας. Και ο προϊστάμενός της και μέντορας της, όπως αναφέρω εκεί και στο βιβλίο, είναι αυτός που την καθοδηγεί και της δίνει μια καινούρια υπόθεση, την πρώτη της καριέρας της. Επειδή τη θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικό μυαλό. Και προφανώς πρέπει να λύσει την υπόθεση. Μέσα σε αυτή την υπόθεση λοιπόν έχουμε έναν δολοφόνο ο οποίος είναι πραγματικά ένα παρανοϊκό μυαλό, ο οποίος κάνει ακραία πράγματα, βία που ίσως δεν έχουμε δει και ποτέ. Θέλησα δηλαδή να ξεφύγω εκεί πέρα σε αυτό το πράγμα, να το κάνω κάτι εξαιρετικά ακραίο δηλαδή. Και μέσα από όλη αυτή την ιστορία έχουμε τώρα ένα διαρκώς κυνηγητό με ένα παιχνίδι, πείτε το, της γραφής του πολιτιού. Από τη μια την αστυνομικό που τον ψάχνει, από την άλλη αυτός που κάνει τα δικά του εκεί πέρα και μπλέκεται στην υπόθεση και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το παρελθόν της ίδιας της αστυνομικού, η οποία έχει κάποια σχέση και αυτή προσωπική με την υπόθεση. Και έχουμε τελικά στο τέλος εκείνη να καταλήξει σε μια τέληση, ας πούμε, της όλης υπόθεσης. Από ποιες πηγές εμπνευστήκατε για τη συγγραφή αυτής της ιστορίας? Βασικά αυτό είναι και λίγο προφανές. Άμα βγει κάποιος το εξώφυλλο του βιβλίου, ένα κοριτσάκι με μαύρα μαλλιά εκεί, μακριά, με έντονο βλέμμα επίθετο, σίγουρα θα σκεφτεί κάποιες ταινίες τρόμου του Ιαπωνιαζικού κινηματογράφου. Ρίγκα, ας πούμε, το Γιουόν, Κατάρα. Και αν έχει δει αυτές τις ταινίες, θα δει ότι αυτό το πράγμα προκαλεί μια ανατριχίλα στον κόσμο. Από ό,τι έχω δει, είναι αρκετά έντονο σαν εικόνα. Οπότε μου άρεσε και εμένα όταν το είδα και θέλησα να κάνω κάτι ανάλογο. Επειδή πιστεύω ότι οι Ιαπωνέζοι πλέον το κάνουν πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχει από την αρχή στο μυαλό του κάτι για να πει.
Και για να κρατάει συνεχώς το αναγνώστη είναι αυτό το συνηθισμένο πράγμα που κάνουν αρκετοί συγγραφείς, δηλαδή αρχίζουν ένα κεφάλαιο και στο τέλος του κεφαλαίου κάνουν έτσι μια έστω μικρή ανατροπή, κάτι την οποία βάζει τον αναγνώστη να περιμένει το επόμενο κεφάλαιο. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε ότι κάθε κεφάλαιο να είναι και αυτό σαν μια μικρή ιστορία. Έχει μια αρχή, έχει μια μέση, έχει ένα τέλος. Βέβαια, όλα τα κεφάλαια μαζί δίνουν στη μεγαλύτερη ιστορία που αποτελεί ολόκληρο το βιβλίο. Αλλά πρέπει και το κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά να έχει κάτι να πει. Δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να αρχίζει ένα κεφάλαιο τώρα, να γράφει μερικά λόγια σε αυτό, να βαριέται ο αναγνώστης να πει ότι τίποτα δεν συμβαίνει, να μην λέει το κεφάλαιο ότι δεν πρόκειται να περιμένουμε και πολλά πράγματα σύντομα, να είναι ξύλινη γλώσσα, ας το πω έτσι, πιο όμα. Τότε δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Πρέπει να υπάρχει αυτό έτσι το κάτι που να έχει αυτή την εγρήγορση να βάζει τον αναγνώστη. Αλλά και πάλι αυτό δεν γίνεται, όπως είπα, αν δεν έχει κάποιος ένα πλάνο που να αρχίσει στο μυαλό του για να το κάνει. Ποιο τέλος δηλαδή να ξέρει τι πρέπει να γράψει. Τι τελευταίο να πούμε ότι περιμένουμε από εσάς, έτσι για να κλείσουμε σαν μήνυμα. Τελευταίο, λίγα λόγια για το μέλλον. Ναι. Αν θέλετε. Όπως έχω γράψει και στο βιογραφικό μου, λέω ότι ελπίζω να μην είναι αυτό και η τελευταία μου συγγραφική απόπειρα. Είναι κάτι το οποίο ελπίζω να βγει κάτι καλό, να το αγκαλιάσει ο κόσμος. Και αν του αρέσει, γιατί όχι να συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα που επέλεξα να κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο η δουλειά του συγγραφέα μέσα στις μέρες μας είναι κάτι με το οποίο μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει στη ζωή, να βιοπορείται επαρκώς. Αλλά όλα είναι μια προσπάθεια. Αν δεν το προσπαθήσω, δεν ξέρω καν που θα με βγάλει. Και δεν μπορώ να εγκαταλείψω κάτι χωρίς να έχω κάνει μια προσπάθεια από την αρχή. Με το καλό να ευχηθούμε λοιπόν τα πάντα, να σας εύχομαι όπως θέλετε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Κάναμε και αυτό το Skype από το στούντιο του SBC, στο Ανάδειξέ το. Να πούμε απλώς ότι αν υπάρχουν κάποια προβλήματα έτσι λίγο εικόνας διακεκομένης ή λίγο ήχου, είναι επειδή έχει γίνει μέσω Skype η σύνδεση, γι' αυτό και συμβαίνει αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μίτσιο που ήταν κοντά μας, με το κοριτσάκι με τα γυάλινα μάτια, εκδόσεις η Δίσκος, σε ένα μυθιστόρημα αστυνομικό και τρόμο ταυτόχρονα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Είμαστε μαζί με την κυρία Κατερίνα Ραμανδάνη, εδώ στο Αναδειξέ το, συγγραφέα και ποιήτρια. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Άννα μου. Έχεις γράψει το σημάδι εκγενετής από τις εκδόσεις Βεργίνα, που το βλέπουμε εδώ ακριβώς. Ένα ψυχολογικό και αισθηματικό μυθιστόρημα. Σωστά, καλώς. Αλλά και τη θελξιέπεια. Για να το δω. Η θελξιέπεια. Πιο παλιά. Στις εκδόσεις Βεργίνη πάλι. Σου, σε ποιητικό. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι ένας άνθρωπος που ατλείς έμπνευση από τους ανθρώπους που αγαπά και την αγαπούν. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και το συγγραφικό σου έργο. Όντως έτσι ξεκίνησα. Είναι κληρονομικό το χάρισμα. Το πήρα από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μορφωμένος, καθηγητής και έγραφε και εκείνος. Γράφεις, όπως είπαμε λοιπόν, και μυθιστορήματα και ποιήση, όπως είπαμε και προηγουμένως, για την οποία έχεις λάβει και αρκετές φορές βραβεία την ποιήσή σου. Βεβαίως. Πρέπει να επενούμε. Πες μου για αυτές τις επιτυχίες. Πες μου τις λοιπόν, για φέτα με αυτά τα πολύ ωραία βιβλιαράκια, τα δείξαμε προηγουμένως, να μας διαβάσει και κάτι πολύ όμορφο από εκεί. Πρέπει να επενούμε αυτό που γίνεται με τέχνη ή το Σοκράτης. Α. Και έχω πάρει αρκετά βραβεία από διαγωνισμούς, από το Κελενό, το περιοδικό και την κυρία Ζαλόνη, σε δύο ποίηματά μου, και από το Καφενείο των Ιδεών, στη Σαλαμίνα, από τον κύριο Κουμπάτη. Πάλι σε δύο μεγάλες ποιητικές συλλογές. Πες μας λοιπόν για τη θεματολογία που συνήθως θίγεις και στα ποίηματα, που συνήθως θα πρέπει να είναι τα ίδια πράγματα που θα σκέφτεσαι και στα θέματα, αλλά και στα συγγραφικά σου έργα. Και θα περάσω σε λίγο πάλι μετά εκεί. Πες μου. Τα θέματα μου ποικίλουν, είναι πάρα πολλά. Αντλώ τα θέματα μου μέσα από την καθημερινότητα. Μπορεί να αφορούν την ανεργία, είναι θέματα προβληματισμού, τη φιλία, τον έρωτα, την πολιτική. Καυτηριάζω με την πένα μου όλα όσα συμβαίνουν τώρα, ιδιαίτερα με την κρίση. Είσαι γεννημένη στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Με καταγωγή από το Πευκοχώρι της Χαλκιδικής.
όπου έχεις ήδη συμμετάσχει και σε σεμινάρια συγγραφής με εισηγήτρια την κυρία Τραβλού. Πάμε να συζητήσουμε τώρα και τη θεματολογία που σου κινεί τη συγγραφική σου διάθεση και ανάγκη στο σημάδι εκγενετής. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό το συγκεκριμένο μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Βεργίνα, που βλέπω ότι είναι ήδη και στη δεύτερη έκδοση και μαθαίνει πάει πολύ καλά. Ναι, ναι. Πες μας λίγο την ιστορία αυτή. Η εκδόση είναι Βεργίνα. Mm-hmm. Είμαστε στη δεύτερη χιλιάδα. Mm-hmm. Πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα κι εγώ τόσο πολύ. Είδες. Ναι. Και η ιδέα ήταν μία. Να γράψω ένα βιβλίο που να μείνει στο μυαλό του κοινού σαν σημάδι, σαν στίγμα. Mm-hmm. Και να το κουβαλάει αφού το τελειώσει μαζί του. Νομίζω αυτή είναι η επιτυχία ενός βιβλίου. Το βιβλίο αυτό στήθηκε στον τόπο σας, της καταγωγής σας. Ναι, το έστησα. Είναι φανταστική η ιστορία. Θέλω να σου πω, στο τόπο καταγωγής μου, στο Πευκοχώρι, το όμορφο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Η λογοτεχνία του φανταστικού είναι ένα καινούργιο είδος που βλέπω ότι ιδιαίτερα ανθεί τελευταία, γιατί είχαμε και συζήτηση και με άλλους συγγραφείς. Δηλαδή παίρνουμε κάποια πράγματα που εσείς σκέφτεστε ότι θα θέλατε να τα εδραιώσετε σαν πραγματικά και να κάνουμε μυθιστόρημα. Η έπνευση λοιπόν για το βιβλίο αυτό και ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι... Το μήνυμα και ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να επικρατήσει και να αποδείξω την παροιμία που λέει πως το αίμα νερό δεν γίνεται. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Και πες μας και τη συνέχειά του που τη συζητήσαμε προηγουμένως. Ναι. Κι αν γίνεται, δεν πίνεται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, πάμε να το αναλύσουμε ακόμα περαιτέρω. Θα σας πω την περίληψη του σημαδιού που αφορά δύο νεαρά κορίτσια, την Αφροδίτη και την Αργυρό, οι οποίες σαν και μένουν σε δύο διαφορετικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, συναντιούνται σε ένα μουσείο των Αθηνών και εκεί γίνεται η αποκάλυψη. Έχουν ένα κοινό σημάδι. Είναι σημάδι εκγενετής, σημάδι συγγένειας. Αρχίζει μια μεγάλη περιπέτεια, υπάρχουν πολλές ανατροπές και μια λύτρωση στο τέλος, αποδεικνύοντας και επαληθεύοντας την παροιμία πως το αίμα νερό δεν γίνεται. Θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα που έχεις επιλέξει. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, αλλά αυτό με αντιπροσωπεύει βαθύτατα. Λέει εδώ η ηρωίδα μου, η οποία είναι ζωγράφος. Δεν μ' αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου. Προτιμώ να μιλούν τα έργα μου για μένα. Πιστεύω όταν τα αντικρίσετε να αισθανθείτε περισσότερα. Εκείνο που θα με ικανοποιήσει είναι να νιώσετε έντονα συναισθήματα βλέποντάς τα. Όπως και να έχει, θα ήθελα όταν φύγετε από εδώ να τα κουβαλάτε μέσα σας. Ευχαριστώ. Δύο νεαρά κορίτσια λοιπόν, η Αφροδίτη και η Αργυρό, μεγαλωμένες σε διαφορετικές πόλεις, άγνωσες μεταξύ τους, θα συναντηθούν στο μουσείο που εκθέτουν και οι δύο έργα τους, η μία ζωγράφος και η άλλη φωτογράφος. Εκεί θα ανακαλύψουν το κοινό τους σημάδι, αυτό το σημάδι αναφοράς και το δείγμα συγγένειας όπως είπες, σημάδι εκγενετής. Ένα σημάδι που σφραγίζει τα σώματά τους αλλά και τις ψυχές τους, που θα τις ενώσει και θα τις λυτρώσει ταυτόχρονα. Ο έρωτας τις ανεβάζει στα ουράνια αλλά και τις ρίχνει στα τάρταρα. Θα επαληθευτεί πως το αίμα νερό δεν γίνεται. Μια ιστορία της διπλανής πόρτας με σκαμπανεβάσματα και ανατροπές σαν να ήταν αληθινή. Κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις σε σχέση με το βιβλίο αυτό, αλλά να μιλήσουμε για κάποια μελλοντικά σου σχέδια. Το επόμενο βιβλίο μου θα είναι αστυνομικό. Ο ήρωάς μου είναι ένας γιατρός και ένας αστυνομικός επιθεωρητής, γατώνει. Τρία εγκλήματα γίνονται και ψάχνουν τον ένοχο. Τα εγκλήματα γίνονται χωρίς μαχαίρι, χωρίς πιστόλι, ανεξιχνίαστα, όμως... Όμως... Θα αφήσω τη συνέχεια με ερωτηματικό. Καλό. Να το διαβάσετε μετά.
και το σημάδι ακενετής να πούμε, σε προηγούμενη συζήτηση που είχαμε μαζί, ότι θα το παρουσιάσεις στον Ιαννό, της Θεσσαλονίκης. Πότε? Στην Καλαμαριά, στις 3 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.30 με 8.30 θα το υπογράφω για το κοινό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Άννα μου. Καλό ταξίδι και εσύ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλό ταξίδι και στο σημάδι ακενετής και στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Και στη Θελξιέπε και στις υπόλοιπες σπιτικές σου συλλογές. Να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε και να ευχαριστήσουμε και τις εκτόσεις Βεργίνα για αυτή την πολύ ωραία πρόταση και σένα μαζί. Ευχαριστώ πολύ.